Να σας καλησπέρισω και από τη μεριά μου. Λέγομαι Γιάννης Κολάτος, είμαι διευθυντής ειδήσεων της Θεσσαλίας Τηλεόρασης, ηλεκτρολόγος μηχανικός στην ιδιότητά μου. Βέβαια, την εποχή που εγώ ήμουν στο Πολυτεχνείο, είχαμε New Brain, την ραγδαία εξέλιξη. Το θέμα της τελευταίας συνεδρίας, θα την κάνουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε, δεν θα σας κουράσουμε, θα θέλω να πιστεύω, είναι ψηφιακός κόσμος και ατομική ελευθερία. Μεγάλη κουβέντα. Η ατομική ελευθερία. Κάποιος θα πίστευε ότι, εν πάση περιπτώσει, η απεριόριστη πρόσβαση στην πληροφορία και στη γνώση συνεπάγεται και απεριόριστη ελευθερία, αλλά όλοι ξέρουμε ότι η ατομική ελευθερία φτάνει μέχρι τα όρια εκείνα που δεν επηρεάζει την ατομική ελευθερία του άλλου. Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι ο εθισμός, που ήταν η προηγούμενη συνεδρία, είναι μια στέρηση της ατομικής ελευθερίας. Η χαοτική εξάπλωση των blogs και των social media είναι ένας περιορισμός της ατομικής ελευθερίας, διότι με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο με ταχύτητα φωτός μια ψευδής ή συκοφαντική είδηση διαδίδεται, δεν θα λέγαμε ότι με τον ίδιο τρόπο αποκαθίσταται για αυτόν που θίγεται. Και εδώ βέβαια κλείνω αυτή την σύντομη εισαγωγή για να πάμε στον πρώτο ομιλητή. Εναπόκειται σε όλους μας και κυρίως στους επαγγελματίες δημοσιογράφους η αυτολογοκρισία, το νομικό μας σύστημα πώς μπορεί να παρακολουθήσει θέματα τα οποία εξελίσσονται χαοτικά, άρα πάρα πολύ γρήγορα, και συνήθως έχει συμβεί το κακό και μετά έρχεται η νομική επιστήμη να καλύψει το έγκλημα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, και νομίζω ότι πρέπει να βγει από αυτή την κουβέντα, τουλάχιστον από τη μεριά μου, θα πρέπει να πούμε ότι επί της ουσίας από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά έχουμε όλοι μας λίγο αποδεχτεί σε αυτό που ονομάζουμε δυτική σφαίρα, δυτικό κόσμο, ότι έχουμε εκχωρήσει ένα μέρος της ατομικής μας ελευθερίας έναντι της ασφάλειας. Και αυτό δεν είναι καλό. Δεν θα πω σε θεωρίες νομοσίας ούτε στην υπόθεση Snowden, αλλά όλοι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σας ευχαριστώ.